Θα μπορούσε να πει κανείς, κύριε Πρόεδρε, ότι, και δεν θα ήταν και καθόλου υπερβολικός, ότι με το τωρινό νομοσχέδιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που φέρνετε εσείς της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Βουλή, στην πραγματικότητα τελείται τα επίσημα εγγένεια της λειτουργίας των ελληνικών πανεπιστημίων ως εμπορικά κέντρα. Επίσημα εγγένεια, γιατί η επιχειρηματική δράση των ΑΕΗ, την οποία τώρα εσείς ολοκληρώνετε, έχει ξεκινήσει προπολού με τις φροντίδες όλων των κυβερνήσεων χρόνια πριν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της Υπουργού στον τύπο, τα χρήματα τα οποία προορίζονται, τα χρήματα τα οποία επενδύονται καλύτερα, τα επόμενα χρόνια για αυτήν την εμπορική και επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων της χώρας, είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κι όμως, από αυτά, ούτε ένα ευρώ δεν προορίζεται για τις ανάγκες των σπουδών τους, τις πιεστικές που έχουν οι φοιτητές, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Σε αυτό δε το νομοσχέδιο γίγας των 460 τόσων άρθρων και των 1000 τόσων σελίδων δεν υπάρχει ούτε ένα τόσο δα άρθρο για εκείνη την τόσο αναγκαία φοιτητική μέρημνα. Δεν υπάρχει ούτε μια λέξη για τα μεγάλα, συχνά αξεπέραστα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών στην προσπάθειά τους να σπουδάσουν. Και ύστερα έρχεστε και τολμάτε να μας μιλάτε και για την κοινωνική σας πολιτική. Τώρα, αν καθίσουμε να μετρήσουμε τους νόμους πλαίσια για τα πανεπιστήμια τα τελευταία 15 χρόνια, ο σημερινός είναι ο 5ος στη σειρά. Αν πούμε δε και για τους επιμέρους νόμους, αυτοί που ψηφίστηκαν είναι δεκάδες. Όλοι τους αυτοί οι νόμοι διακήρυσαν την αναβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων, αλλά στην πραγματικότητα οδηγούσαν πάντα στο ακριβώς αντίθετο. Στην υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών, με το αδυνάτισμα των προγραμμάτων σπουδών και φυσικά στην απαξίωση των πτυχίων. Ο λόγος: υλοποιούσαν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετέτρεπαν σταδιακά τα πανεπιστήμια σε ανώνυμες εταιρείες, σε κανονικές επιχειρήσεις, όλο και περισσότερο στην υπηρεσία των κερδών, πριν απ' όλα των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων. Ακριβώς το ίδιο, και μάλιστα πιο μεθοδικά και πιο επιθετικά βέβαια, γίνεται και με το σημερινό νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, το οποίο αφενός συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλη τη μέχρι τώρα σχετική νομοθεσία και αφετέρου ενισχύει περαιτέρω και παγιώνει, επιχειρεί να παγιώσει, τα επιχειρηματικά τους χαρακτηριστικά. Όλα αυτά βεβαίως συνήθως δεν τα λέτε έτσι, με το όνομά τους δηλαδή, παρά χρησιμοποιείτε κάτι έννοιες εύυχες όπως ποιότητα, καινοτομία, αυτονομία, ελευθερία, σύνδεση με την αγορά εργασίας. Για ποια ποιότητα όμως των σπουδών μιλάτε, όταν πετάτε εν ψυχρό έξω από το πρόγραμμα σπουδών και άρα και από το πτυχίο των καθηγητικών σχολών την παιδαγωγική επάρκεια? Γιατί είναι ποιότητα δηλαδή αυτή η παιδαγωγική επάρκεια να γίνεται μπίζνα, να χορηγείται με ποσοστώσεις και όχι για όλους και να κοστίζει και πανάκριβα 700 ευρώ την κοστολογεί ήδη το ΕΚΠΑ, ενώ αυτή η δυνατότητα υπήρχε δωρεάν στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών? Γιατί? Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ καλά είναι το κεφάλι του να το σκύβει, γιατί αυτός πρώτος το 2018 πήγε να το περάσει αυτό. Εδώ ήμασταν και το θυμόμαστε, μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αλλά το μάζεψε τότε κάτω από τις μαζικές αντιδράσεις των φοιτητών. Γιατί είναι ποιότητα η ισοτίμηση με τη μέθοδο των ECTS, των πιστωτικών δηλαδή μονάδων, λες και τα πτυχία είναι πιστωτικές κάρτες,
Γιατί είναι ποιότητα να λαμβάνουν 240 πιστωτικές μονάδες και το επίπεδο 6 των επαγγελματικών προσόντων. Προσέξτε, και οι τετραετείς σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τριετείς σπουδές που επαναφέρεται με τον νόμο και οι τριετείς σπουδές σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού οπουδήποτε, ανοίγοντας και το δρόμο και στα διάφορα κολέγια που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ποιότητα το λέτε εσείς αυτό? Ή υποβάθμιση των πανεπιστημιακών πτυχίων? Και για ποιες αλήθεια καινοτομίες μας μιλάτε? Για τις καινοτομίες των τραγικών ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό? Για τις καινοτομίες των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών που φυτοζωούν? Και ξέρετε κάτι, αντί για αυτά τα λογοπαίγνια και τα φτηνά διλήμματα με τις τόσο βολικές για σας βαριοπούλες, δεν κοιτάτε, λέω εγώ, να δώσετε κανένα κονδύλι εκεί στη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, η οποία στάζει και μπάζει νερά όποτε βρέχει? Όλες σας οι διακηρύξεις για καινοτομίες, ξέρετε, να το ξέρετε, καταραίουν μπροστά στην ανυπαρξία της φοιτητικής μέρημνας και στα χάλια των περισσότερων φοιτητικών εστιών που τις αφήνεται συνειδητά να ρημάζουν. Όσο για την αυτονομία των πανεπιστημίων, την οποία όλοι ευαγγελίζεστε, δεν είναι προνόμιο εδώ της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η αυτονομία πρώτα χάθηκε στους διορισμένους πριτάνης κοσμήτορες και εκτελεστικούς διευθυντές, μάνατζερ, πριν μετά οδηγηθεί στην αγκαλιά των επιχειρηματικών ομίλων για να την αξιοποιήσουν δεόντως. Θυμίζουμε εδώ με την ευκαιρία και τον νόμο Διαμαντοπούλου με τα περιβόητά του συμβούλια διοίκησης των μάνατζερ, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα περιφερειακά συμβούλια ανώτατης εκπαίδευσης της δικής σας κυβέρνηση, που είχαν και αυτά πάντα μια κρατημένη θέση για τους επιχειρηματίες. Και άραγε, είναι ελευθερία? Είναι ελευθερία αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιό σας και ένας νέος ή μια νέα να αφήνεται μονάχος το εντελώς για να φτιάχνει ένα δικό του αποκλειστικά πρόγραμμα σπουδών χωρίς αρχή, μέση και τέλος? Μιλώ για το πολυδιαφημισμένο σας εσωτερικό Εράσμος. Είναι ελευθερία να χαράζει τη δική του ατομική εκπαιδευτική διαδρομή? Ή μήπως είναι η τόσο βολική για σας ατομική ευθύνη για να του φορτώσετε μετά και την ευθύνη μέχρι και της ανεργίας του, αν παρόλα αυτά τύχει και δεν βρίσκει δουλειά? Θέλετε να μιλήσουμε και για τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας? Γιατί όχι, να μιλήσουμε. Καταρχάς, αυτή η σύνδεση είναι αντικειμενική. Δεν είναι κάτι που το εφήβρατε εσείς, καθώς προκύπτει από την ίδια τη φύση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η οποία πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι πρώτα και κύρια μια επαγγελματική εκπαίδευση, αφού προετοιμάζει ένα τμήμα των αυριανών εργαζομένων που χρειάζεται να κατέχουν γνώση βεβαίως μιας επιστήμης προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Αλλά για ποια ακριβώς αγορά εργασίας μας μιλάτε? Για αυτήν που με τους νόμους σας την κάνατε ζούγκλα? Για αυτήν που ο κατώτερός της μισθός είναι ακόμα χαμηλότερο σήμερα το 2022 από αυτόν που υπήρχε το 2009? Για αυτήν που τις συλλογικές συμβάσεις τις ψάχνουν οι εργαζόμενοι με το κιάλι γιατί τις διαλύσατε με τα μνημόνια σας και εσείς και εσείς και εσείς? Για αυτήν με τα ωράρια λάστιχο και τα δεκάωρα των απλήρωτων υπεροριών, για την οποία βεβαίως κατάσταση, εκτός των άλλων, επειδή ακριβώς μπαραλιάζετε τα ωράρια των εργαζομένων, δεν διστάζετε να κρατάτε και να ταλαιπωρείτε μικρά παιδιά στο ίδιο θρανείο του σχολείου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5.30 το βράδυ στο ολοήμερο? Είναι και αυτό μέσα στο νομοσχέδιο, ξέρετε. Δεν μιλάει μόνο για τα πανεπιστήμια. Αφήστε λοιπόν τα παραμύθια. Το θέμα σας δεν είναι η σύνδεση των πτυχιούχων με την αγορά εργασίας. Αυτή είναι δεδομένη και αντικειμενική. Άλλο είναι το θέμα το δικό σας. Είναι το πώς αυτοί οι πτυχιούχοι θα είναι όχι μόνο κατάλληλοι για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά πώς ταυτόχρονα θα είναι και όσο γίνεται πιο φθηνοί και πιο αναλώσιμοι.
Και ξέρετε και κάτι ακόμα. Μη μας κουνάτε μας το δάχτυλο με την αποτίμηση και την αξιολόγηση σαν να είστε εσείς οι αποκλειστικοί τους ιδιοκτήτες. Γιατί και η αποτίμηση και η αξιολόγηση, απαραίτητες φυσικά, από μόνες τους δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές. Το ζήτημα είναι πάντα με ποια κριτήρια τις εφαρμόζει κανείς και κυρίως για ποιο σκοπό. Και εδώ δεν χωράνε μισόλογα. Τις θέλετε και τις χρησιμοποιείτε για να εμπορευματοποιήσετε τα πανεπιστήμια και τη μόρφωση, να τα δέσετε ακόμα πιο γερά στο άρμα των επιχειρήσεων, ακόμα και του ΝΑΤΟ, το οποίο βάζει, πατάει καλά το πόδι του μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εμείς τις θέλουμε για να θέσουμε τα πανεπιστήμια αποκλειστικά στην υπηρεσία των αναγκών της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας που βρίσκεται εκεί έξω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το είδαμε άλλωστε αυτό και στην πανδημία. Την ώρα που η επιχειρηματική δραστηριότητα των πανεπιστημίων δεν σταμάτησε ούτε για μία μέρα, μα ούτε για μία μέρα, τα αμφιθέατρα τα κρατούσατε κλειστά για 1,5 χρόνο για τους φοιτητές. Για να μην μιλήσουμε δηλαδή και για τα 600 εκατομμύρια που δίνεται στη λεγόμενη αριστεία του Ταμείου Ανάκαμψης, την ώρα που δεν δίνεται, όπως είπαμε, δεκάρα τσακιστή για τη φοιτητική μέρημνα. Το νομοσχέδιό σας λοιπόν δεν είναι παρά μια νομοθετική βόμβα ενάντια στα εναπομείναντα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, μια νομοθετική βόμβα διασποράς στις κοινωνικές ανάγκες της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Εξακολουθείτε πεισματικά όλες οι κυβερνήσεις να μεταχειρίζεστε τους φοιτητές ως πειραματόζωα στις διάφορες αλλαγές που φέρνετε συνέχεια με τις συγχωνεύσεις, τις καταργήσεις των σχολών τους. Σε κάθε σκύρτημα της αγοράς, εσείς ανοιγοκλίνετε πανεπιστήμια και τμήματα με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης να γίνεται το καλύτερο εργαλείο για τη δουλειά αυτή. Καθώς τα κριτήρια τα οποία αυτή χρησιμοποιεί και με τα οποία κρίνει προσιδιάζουν περισσότερο σε επιχειρηματική μονάδα παρά σε εκπαιδευτική. Έχετε μάλιστα πάρει τόση επιχειρηματική φόρα που καταργείται αδίστακτα ακόμα και νομικά πρόσωπα διαχείρισης πανεπιστημιακών δασών όπως το Περτούλη και στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, προκειμένου να τα μεταβιβάσετε στις λεγόμενες εταιρείες αξιοποίησης της περιουσίας των ΑΕΗ, τις οποίες και συστήνετε με τον νόμο, για να τα δώσετε δηλαδή και αυτά βορρά στα λογής-λογής επιχειρηματικά συμφέροντα. Και μιλάμε για δάσεις σπάνιας ομορφιάς. Όποιος έχει πάει στο Περτούλη και στον Ταξιάρχη μπορεί να το βεβαιώσει που η διαχείρισή τους αυτών των δασών δόθηκε το 1934, ήταν και τότε αβασίλευτη δημοκρατία η Ελλάδα, το 1934, δόθηκαν λοιπόν στη Σχολή Δασολογίας του Άπη Θήτα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και εσείς τώρα τα πάτε στις business και μετά μας μιλάτε για το περιβάλλον, για τη φιλοπεριβαλλοντική σας πολιτική και για τις πράσινες σας συμφωνίες. Κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε άμεσα τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου αν θέλετε το παιχνίδι να παίζετε τίμια, γιατί αυτές τις διατάξεις δεν τις είχατε στη διαβούλευση. Τώρα τις βάλατε ξαφνικά. Τώρα, μέσα στα πανεπιστήμια δημιουργείται, εμείς θα μιλήσουμε για αυτά, δημιουργείται και ένα σωρό προγράμματα σπουδών τόσων πολλών ταχυτήτων. Μονοετή, διετή, τριετή εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας, διεπιστημονικά, διπλά, dual major, δευτερεύουσας κατεύθυνσης, minor degree, σύντομης διάρκειας, από 30 έως 360 πιστωτικές μονάδες. Όλα τα ράφια θα είναι γεμάτα. Από όλα έχει ο Βαξές. Μονάχα που έτσι δεν υπονομεύεται μονάχα η επιστημονική συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών. Αποσυνδέεται τελείως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αποσυνδέεται τελείως και απομακρύνεται το πτυχίο και από το επάγγελμα. Σε αυτό το πανεπιστήμιο τώρα εμπορικό κέντρο θα πολλούνται επίσης από τα κέντρα διαβίου μάθησης σύντομες σπουδές. Ακόμα και ταχύριθμες, θερινές, μες το καλοκαίρι. Εκμάθησης ληξιπρόθεσμων δεξιοτήτων για τους φθηνούς βεβαίως απασχολήσιμους εργαζόμενους,
πληρώνοντας ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι από την τσέπη τους για ό,τι τους λείπει από κατάρτιση. Πρόκειται ασφαλώς για την επέκταση, δεν είναι κάτι που το εφεύρατε εσείς, πρόκειται για την επέκταση αντίστοιχων ρυθμίσεων του νόμου Διαμαντοπούλου, αλλά είναι και η εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας στα λεγόμενα διετή πανεπιστημιακά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Γαβρόπουλου. Θα συνεχίσουν να πολλούνται, γιατί τα δίδακτρα σε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός ο κ. Γαβρόπουλου, τα γενίκευσε, θα συνεχίσουν να πολλούνται σε διάφορες τιμές για όλα τα βαλάντια και τα μεταπτυχιακά. Αφήστε που κλείνετε με αυτά τα μεταπτυχιακά και το μάτι στους πανεπιστημιακούς ως πηγή πρόσθετων εσόδων, λέτε για αυτούς, με τη λογική της παράλληλης απασχόλησης που το εισάγετε. Είστε μάλιστα τόσο πολύ πεισμένοι εσείς εκεί στην κυβέρνηση για την επιστημονική αρτιότητα του νομοσχεδίου σας, που σε πρόσφατη επιστολή σας στους καθηγητές τους ενημερώνετε ότι θα βγάλουν και χρήματα από αυτόν τον νέο σας νόμο πλαίσιο. Αυτό και αν είναι επιστημονική προσέγγιση, φοβερή. Η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των πανεπιστημίων στην ουσία θεσμοθετούνται με τον νόμο αυτό. Καθώς αναγράφεται ρητά, έτσι όπως θα το πω ακριβώς, αναγράφεται ρητά ότι το Υπουργείο, λέει, δεν είναι υποχρεωμένο να καλύψει τον ετήσιο προγραμματισμό των τμήματων για τις θέσεις που μένουν κενές. Σοβαρά. Ποιος είναι υπεύθυνος δηλαδή? Αυτό που κανονικά δηλαδή είναι δική σας υποχρέωση, το παραπέμπετε στις διάφορες χορηγίες, στα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών και των ξενόγλωσσων προπτυχιακών. Να λοιπόν πώς γίνεται ένα πανεπιστήμιο κανονικό εμπορικό κέντρο. Μεγάλο μάλιστα. Και ένα τέτοιο μεγάλο εμπορικό κέντρο βεβαίως χρειάζεται και την εταιρεία του, τη security, για να το φυλάει. Τέτοια είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία και γι' αυτό την φέρνετε. Ξέρετε κάτι όμως, τα φάγατε τα μούτρα σας με αυτήν την πανεπιστημιακή αστυνομία και καλό είναι να μην το συνεχίζετε αυτό το βιολί. Γιατί ασφαλώς και θα έχετε πληροφορηθεί ότι από τον περασμένο Μάιο στα πανεπιστήμια πρώτη δύναμη δεν είναι πλέον η ΔΑΠ, η δική σας, πρώτη δύναμη είναι πλέον η πανσπουδαστική. Και αυτό καλό είναι να μην το υποτιμήσετε. Σε κάθε περίπτωση, και το σημερινό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας κινείται στην πεπατημένη των προηγούμενων νόμων πλαισίων. Αλλά για μισό λεπτό, με συγχωρείτε δηλαδή, γιατί αλήθεια το να συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο της εμπορευματοποίησης της πανεπιστημιακής μόρφωσης, αυτό θα μας λύσει τα προβλήματα? Οι λαϊκές οικογένειες όλο και περισσότερο ξεπαραδιάζονται να σπουδάσουν τα παιδιά τους, αλλά η ψαλίδα των αναγκών τους δεν κλείνει, μεγαλώνει συνέχεια. Γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, ούτε καμιά ουσιαστική στήριξη. Από πού προκύπτει ότι το να συνεχίσουμε στο δρόμο της κατηγοριοποίησης των πτυχίων και των πανεπιστημιακών τμήματων, ότι αυτό ανεβάζει το μορφωτικό επιστημονικό επίπεδο των φοιτητών, οι οποίοι, ξέρετε, με τον νόμο σας μπορεί να φοιτούν ακόμα και στο ίδιο πανεπιστημιακό τμήμα, αλλά θα έχουν ακολουθήσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών? Και γιατί αλήθεια, συνεχίζοντας να αξιολογούμε τα πανεπιστήμια με τα κριτήρια της αγοράς, και αν είναι γεμάτο το νομοσχέδιο με αυτά τα κριτήρια της αγοράς, παραδείγματος χάρη με τις λεγόμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, όπου και να πας πάνω σε αυτές κοντάφτεις, οι οποίες που επαναλαμβάνονται, γιατί αυτή η αξιολόγηση η αγοραία αναβαθμίζει τη μόρφωση την πανεπιστημιακή? Και να σας πούμε και κάτι, είναι άλλο πράγμα οι καλές θέσεις που λαμβάνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια στους διεθνείς πίνακες κατάταξης και άλλο πράγμα η δύσκολη καθημερινότητα όσων εργάζονται και σπουδάζουν σε αυτά την ίδια στιγμή. Το ερώτημα βεβαίως που τίθεται είναι αντικειμενικό. Υπάρχει άλλος δρόμος άραγε για τα πανεπιστήμια? Η απάντηση του ΚΚΕ είναι ότι υπάρχει. Αρκεί να συνδεθούν αυτά με τη ζωή, χωρίς να μεσολαβεί το κριτήριο του κέρδους στη λειτουργία τους.
με μια κεντρικά σχεδιασμένη παραγωγή και κοινωνικές υπηρεσίες και μέσα σε συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και της εργατικής εξουσίας. Να οργανώνουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια έτσι ώστε, προσέξτε το αυτό, έτσι ώστε όχι μόνο εσείς αλλά και εσείς, γιατί στον ίδιο δρόμο βαδίζετε εδώ, να οργανώνουν τις σπουδές τους έτσι ώστε όλη η αναγκαία, τη δεδομένη κάθε φορά συγκυρία, επιστημονική γνώση που απαιτείται για να εξασκήσει κανείς ένα επάγγελμα, αυτή η γνώση να δίνεται μέσα στις προπτυχιακές σπουδές. Και όχι αυτή η γνώση να αναζητείται συνέχεια μετά μέσα στο παζάρι της εκπαιδευτικής αγοράς, των πιστοποιήσεων και των καταρτήσεων και των βεβαιώσεων. Όλη η γνώση στο πτυχίο, αυτό που ζητούν οι φοιτητές. Η αποτίμηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πανεπιστημιακών λειτουργιών να τεθούν σε άλλη βάση. Να κρίνονται τα πανεπιστήμια, ναι, όχι όμως με βάση το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά ανταποκρίνονται στα κελεύσματα και τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά στο κατά πόσο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτές είναι για το ΚΚΕ οι θεμελιακές βάσεις για το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών αλλά και των δυνατοτήτων της εποχής μας και περιγράφονται εδώ στην επίσημη θέση του κόμματός μας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα πανεπιστήμια της χώρας. Εσείς, είναι φανερό, και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα κινείστε στον ακριβώς αντίθετο δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να αποσυρθεί και αν όχι, πρέπει να καταψηφιστεί. Ακόμα όμως και αν ψηφιστεί τελικά, πρέπει και θα μείνει, είμαστε βέβαιοι, και αυτό στα χαρτιά, όπως έμειναν στα χαρτιά τόσα και τόσα αντιλαϊκά νομοθετήματα. Ευχαριστώ.